παρουσίαση του συνδυασμού του στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο, παρουσία του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Τόνισε πως η περιφέρεια μπορεί και πρέπει να είναι δυναμικός παράγοντας οικονομικής συνεργασίας και ανάπτυξης στα Βαλκάνια, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, και έθεσε ως προτεραιότητα της διοίκησής του να συμβάλλει στην καταπολέμηση της ανεργίας. Εμείς λοιπόν κοιτάμε ψηλά, κοιτάμε μπροστά. Βαδίζουμε στο δρόμο της συστηματικής και οργανωμένης δουλειάς που θα τρυπήσει τη φούσκα της κοινής επικοινωνίας. Θα σπάσει το απόστημα που προκάλεσαν 9 χρόνια διαχείρισης της Κεντρικής Μακεδονίας από 2 ονόματα, Ψωμιάδης και Τζιτζικώστας. Η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μπορεί και πρέπει να είναι δυναμικός παράγοντας οικονομικής συνεργασίας και ανάπτυξης στα Βαλκάνια αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Είναι οι υποδομές, τα μεταφορικά, τα ενεργειακά δίκτυα, οι επιχειρηματικές συνεργασίες, το περιβάλλον, ο τουρισμός, ο πολιτισμός. Είναι προνομιακά πεδία συνεργασίας με τις γειτονικές περιοχές σε μια ευρωπαϊκή προοπτική ειρήνης και ασφάλειας. Η περιφέρεια όμως μπορεί και οφείλει να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην τοπική αυτοδιοίκηση, στην τοπική αναπτυξιακή διαδικασία με κοινωνικό πρόσημο. Βέβαια, ενώ έχουμε να σχεδιάσουμε το πρόγραμμα συνοχής του 2021-2027, οι κύριοι Τζιτζικώστας και Μπακογιάννης μαλώνουν σαν τα μωρά παιδιά για το ποιος ήταν καλύτερος στην απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ που ολοκληρώνεται το 2020. Ο υποψήφιος Περιφερειάρχης καταλόγησε στη σημερινή διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προχειρότητα, διαφάνεια, εύνοια στους δικούς μας, έλλειψη κεντρικού και συνολικού σχεδιασμού, μικρή έως μηδενική υλοποίηση εγκεκριμένων παρεμβάσεων, φιέστες και δημόσιες σχέσεις σε βαθμό υπερβολής, καθώς και έλλειμμα δημοκρατικού διαλόγου και σχεδιασμού. Κοιτάμε μπροστά γιατί αυτό αξίζει σε εμάς, στα παιδιά μας και στα παιδιά των πολιτικών μας αντιπάλων. Αυτό δεν ξεριζώνεται από την καρδιά μας που αφορά όλους και όχι κάποιους. Με την πρόταση που σας ανέφερα, θα κάνουμε και με τη λίμνη Κερκίνης στις Σέρες, τη λίμνη της Δοϊράνης, το παρελαιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης, ως σημεία παγκόσμιου περιβαλλοντικού και αναπτυξιακού ενδιαφέροντος, με σεβασμό στο περιβάλλον, την οικολογία και την πρόοδο. Αυτό αφορά και τον Όλυμπο, τους Ορεινούς Όγκους, το Βήμα του Αριστοτέλη και την Χρυσαφένια γωνιά της Χαλκιδικής. Θα είναι ένα σχέδιο με προοπτική και όχι για 3 δευτερόλεπτα σε κάποιο σταθμό. Οι εκλογές κερδίζονται στο δρόμο, στο σπίτι, στο χώρο εργασίας και όχι στα σαλόνια των ξενοδοχείων. Οι εκλογές κερδίζονται με υδρότα και υπομονή και όχι με κόλπα και αλαζονικές συμπεριφορές. Είναι μια δέσμευση, μια υπόσχεση που έδωσα στον εαυτό μου, στον Πρωθυπουργό και σε όλους εσάς ότι θα κόψουμε πρώτη το νήμα της νίκης, κόντρα στον καιρό, κόντρα στις βεβαιότητες, κόντρα στα στοιχήματα. Δεν παίζουμε τζόκερ με τις ζωές μας. Κερδίζουμε μάχες για το μέλλον. Αμέσως μετά την ομιλία του, ο κύριος Γιαννούλης παρουσίασε τους υποψήφιους του συνδυασμού. Οι 6 υποψήφοι που θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο στο νομό Σερών είναι οι εξής: η Ανθουλάκη Καφενία, συνταξιούχος, ο Ανδρέας Ανδρεάδης, εκπαιδευτικός, ο Ακριτήδης Θεόδωρος, ελεύθερος επαγγελματίας, η Βελίκη Κυριακή, δικηγόρος, ο Τάσκας Αναστάσιος, χημικός, και ο Τσιρογιάννης Κώστας, εκπαιδευτικός.